Κατασκευή εξπρές κατά το 1 τρίτο του συνολικού έργου στο εσωτερικό της κοπαίδας από την Αλίαρτο του και το φράγμα του Λόφη μέχρι τα χωριά της Πέτρας και του Υψηλαντίου. Ο κύκλος των εργασιών συνεχίζεται με την αναμενόμενη πάυση προκειμένου να κταμιευθούν τα χρήματα των πρώτων τιμολογίων που κατατέθηκαν από τον εργολάβο κατασκευή σημειώνει ο Δήμαχος Γιώργος Δασιώτης. Είμαστε περίπου στο 1 τρίτο ίσως του έργου, έχουμε ακόμα αρκετό μπροστά. Δεν σταμάτησαν ακριβώ οι εργασίες, όπως είδατε σε ένα μήνα έγινε όλο αυτό το κομμάτι η εταιρεία, η ανάδοχη εταιρεία υπέβαλε λογαριασμό προκειμένου να πληρωθεί, θα εξηγήσει άμεσα. Δεν είναι, δεν είναι στα, στα εργασιών. Είναι μια παύση που τη γνωρίζαμε ότι θα συμβεί. Το έργο δηλαδή είναι σε εξέλιξη. Ένα οδικό άξονα που ήδη εξυπηρετεί το σύνολο των αγροτών τη περιοχή, φοιτητέ και καθηγητέ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του Εργαστηρίου που λειτουργεί στην περιοχή, αλλά και κατά την ολοκλήρωσή του το σύνολο των διερχόμενων οδηγών. Καθώ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με την ολοκλήρωση άλλων παράλληλων έργων, ω ένα περιφερειακό οδικό άξονα τη Αλιαρτού. Συνδέει το φράγμα του Λόφη με την εσωτερική και προ τα δυτικά συνδέει με το, με το, δρόμο του αναδεσμού του Σολυναρίου που πέρυσι πρόπερις κατασκευάσαμε. Ένα τεράστιο έργο όπως βλέπετε που θα λύσει άπειρα προβλήματα. Ο, δρόμος, ο δυτικός δρόμος προς τα εδώ περνάει προς τα από εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου οπότε εξυπηρετεί και τις ανάγκες του, των εγκαταστάσεων εκεί που είναι πολύ σημαντικές. Έχουμε επισκέψεις φοιτητών, καθηγητών και πολλών άλλων εκπαιδευόμενων στα προγράμματα, αλλά εκτός αυτού είναι περίπου 14 χιλιόμετρα μήκος, καλύπτει όλη την νότια πλευρά της Κοπαϊδας, συνδέεται με τις εισόδους στα χωριά Πέτρα, Υψηλάντη και Σολινάρη, μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί και ως ένας ας πούμε, περιφερειακός δρόμος της Αλιάρτου. Ε, Παρ' όλα αυτά όμως από εδώ θα εξυπηρετούνται ε, όλα τα αγροτικά μηχανήματα, ε, οι καλλιεργητές όλοι που πλέον με ανθρώπινες συνθήκες θα μπορούν να επισκέπτονται τα κτήματα τους.